Το νέο smartphone της Huawei που παρουσιάζει εδώ στην IFA 2014 είναι αυτό εδώ, το Ascend Mate 7. Εδώ το βλέπουμε στην χρυσή έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 3 GB μνήμης και 32 GB αποθηκευτικού χώρου, έναντι των 16 GB αποθηκευτικού χώρου και 2 GB μνήμης που υπάρχουν στα άλλα δύο χρώματα. Υπάρχει βέβαια και διαφορά στην τιμή, θα αναφερθούμε σε λίγο. Να δούμε πρώτα τη συσκευή, η οποία είναι αρκετά εντυπωσιακή. Βλέπετε εδώ κατευθείαν το μεγάλο τσουλό μέγεθος, κοιτάξτε το πάνω στο χέρι μου, η οθόνη είναι 6 ιντσών. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι οι διαστάσεις δεν είναι όσο μεγάλες περιμέναμε, αφού έχουμε δει αντίστοιχα και άλλα smartphones με μεγάλη οθόνη όπως το One Max ή το Xperia TAF 2 Ultra. Το συγκεκριμένο έχει πιο μικρές διαστάσεις, αν και έχει μεγάλη οθόνη, μεγαλύτερη μάλλον, αφού τα bezels, βλέπετε αριστερά και δεξιά της οθόνης, είναι ελάχιστα. Ενώ υπάρχει πολύ καλό πάχος, μόλις 7,9 χιλιοστά. Και αν έχετε διακρίνει ήδη, η ποιότητα κατασκευής είναι κορυφαία, μεταλλική κατασκευή, αλουμίνιο, με έμφαση στην λεπτομέρεια όπως αναφέρει η Huawei. Ακόμα εδώ και τα πλήκτρα αξιομοίωσης ήχου έχουν μια άλλη επίστοση από πάνω για να τα πατάμε καλύτερα, να κάθεται καλύτερα στο χέρι. Πολύ όμορφο smartphone σίγουρα. Εδώ βλέπετε τις δύο φίλες για SIM κάρτες, είναι dual SIM μοντέλο το Ascend Mate 7 και μάλιστα υποστηρίζει 4G συνδέσεις και από τις δύο κάρτες. Ας δούμε λίγο ακόμα τη συσκευή, γιατί σας λέω ξανά, είναι πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Και στο χέρι, αν και μιλάμε πάντα για ένα μοντέλο 6 ιντσών, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο περιμένατε. Δώστε του μια ευκαιρία σίγουρα άμα το δείτε από κοντά. Κοιτάξτε εδώ, unibody σχεδιασμός και μπαταρία 4100 mAh, τεράστια μπαταρία η οποία εννοείται ότι κρατάει γύρω στις 2 ημέρες. Στο εσωτερικό υπάρχει οκταπύρωνος επεξεργαστής κατασκευής Huawei, οι οποίοι δουλεύουν και οι 8 παράλληλα μαζί. Ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει βέβαια η κύρια κάμερα με αισθητήρα Sony 13 MP με flash, και εδώ κάτω ο αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος κατά την Huawei είναι καλύτερος από το iPhone 5S, αφού μπορούμε, κοιτάξτε εδώ, με το ένα πάτημα, με το άγγιγμα, να ξεκλειδώσουμε την συσκευή. Για να δούμε ξανά. Ναι, άμα το δοκιμάζει με το σωστό δάχτυλο. Το ξεκλείδωσα άνετα και όντως δουλεύει όπως λέει και η Huawei. Το έχουμε και στο σετάρισμα, είδαμε, αλλά και σε άλλες δοκιμές που κάναμε. Ξεκλειδώνει πάρα πολύ εύκολα. Πάλι εδώ στο πίσω μέρος υπάρχει μια ελαφριά καμπύλη για να το πιάνουμε πολύ πιο άνετα με το ένα χέρι. Ενώ η κάμερα, ξέχασα να πω ότι δεν υποστηρίζει οπτικό σταθεροποιητή. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει πάντως μια δεύτερη, η οποία είναι στα 5 MP, ικανή για πολύ καλά selfies, η μόδα της εποχής σίγουρα. Ενώ τρέχει Android 4.4 KitKat, εδώ έχουμε περάσει και τα ελληνικά. Τα εικονίδια είναι το γραφικό περιβάλλον του Emotion UI, η τρίτη του έκδοση. Πολύ όμορφο γραφικό περιβάλλον, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Huawei σε αυτό το τομέα. Full HD ανάλυση, ξέχασα να πω, όχι πάντως Quad HD όπως ήταν οι πρώτες φήμες για τη συσκευή. Ξέχασα να λέμε, μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα σε πολλές χώρες, ανάμεσα τις οποίες είναι και η Ελλάδα, σε δύο μοντέλα. Στο πρώτο μοντέλο 16 GB με 2 GB μνήμη με τιμή 499 ευρώ, ενώ το μοντέλο που βλέπουμε εδώ, το χρυσό, έχει 32 GB αποθηκευτικό χώρο και 3 GB μνήμη και θα κοστίζει 599 ευρώ. Αρκετά καλή τιμή για ένα τέτοιο μοντέλο. Ξαναλέμε, οκταπύρινος επεξεργαστής, δουλεύουν και 8 πυρήνες μαζί, ενώ υποστηρίζει επίσης και σύνδεση με LTE δίκτυα κατηγορίας 6. Αυτό είναι το Ascend Mate 7 της Huawei.